Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλοι, ενώνουμε και φέτος τη φωνή μας, μαζί με εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, ανταποκρινόμενοι στο συμβολικό κάλεσμα της ώρας της γης. Με τη συμμετοχή μας, στέλνουμε το μήνυμα της αποφασιστικής αλλά και ενεργούς σύμπραξης όσον αφορά την προστασία του πλανήτη και την δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης. Ιδιαίτερα, κατά την φετινή χρονιά αναδεικνύεται η ξεχωριστή σημασίας παρούσα εκδήλωση. Συνεχιζόμενη πανδημία του κορονοϊού αλλά και τα οξύτατα περιβαλλοντικά προβλήματα καταδεικνύουν την σημαντικότητα της ανάληψης περαιτέρω συλλογικών δράσεων όσον αφορά την διαχείριση των κοινών προκλήσεων που ο πλανήτης αντιμετωπίζει. Δεδομένης μάλιστα της κρισιμότητας της κατάστασης, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων αλλά και εφαρμογής ουσιαστικών πολιτικών μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί η αειφορία του πλανήτη. Προς αυτή την κατεύθυνση θέσαμε ως προτεραιότητα την διαμόρφωση και υιοθέτηση μιας συνεκτικής, ολιστικής, περιβαλλοντικής πολιτικής. Επίκεντρο της πολιτικής αυτής τέθηκε η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στην δημόσια υγεία και το οικοσύστημα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών μας πόρων και η συνεισφορά μας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα ενδεικτικά να αναφέρω πως στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μέτρων και των στρατηγικών που έχουμε εκπονήσει, μεταξύ άλλων, έχουμε ήδη εντάξει στο ενεργειακό μας ισοζύγιο την καθαρή πράσινη ενέργεια, προωθώντας την ίδια στιγμή την πράσινη οικονομία. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι προωθούμε πολιτικές για την ενίσχυση της αειφόρου επιχειρηματικότητας, ενώ ολοκληρώσαμε και εφαρμόζουμε την Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την Στρατηγική για την βιοποικιλότητα. Ταυτόχρονα, ολοκληρώσαμε και εφαρμόζουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια, μέσα από το οποίο αναμένεται να επιτύχουμε τους σχετικούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κύπρο. Την ίδια ώρα, επιδιώκουμε την αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την πρόθεση έργων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την προστασία των θαλασσίων, των θαλασσών και των ακτών μας. Έχουμε ετοιμάσει το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται έργα πράσινης ανάπτυξης που υπερβαίνουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Επιπρόσθετα, έργα ύψους άλλων 348 εκατομμύρια, τα οποία αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, έχουν εγκριθεί συνεισφέροντας τους περιβαλλοντικούς μας στόχους και συμπεριλαμβάνονται για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 21-27. Πρόκειται για υδατικά και αντιπλημμυρικά έργα, ως επίσης έργα διαχείρισης αποβλήτων ενεργειακής και αναβάθμισης κατοικιών, δημοσίων κτηρίων και σχολείων. Την ίδια στιγμή, πέραν των δράσεων που προωθούνται σε τοπικό επίπεδο, η Κύπρος ως σημαντικός εταίρος συμμετέχει ενεργά στον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την διαχείριση των διεθνών περιβαλλοντικών ζητημάτων. Θα ήθελα ενδεικτικά και μόνο να σημειώσω τη σημαντική πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει σαν Κύπρος, η οποία σχετίζεται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, ως μεγίστης σημασίας, αναγνωρίζεται επίσης η πρωτοβουλία της Κύπρου
για την μεσογειακή στρατηγική για την εκπαίδευση με στόχο την αηφόρο ανάπτυξη, η οποία υιοθετήθηκε το 2016 από όλες τις χώρες της Μεσογείου στην Κύπρο και υλοποιείται με επιτυχία από την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι την βούληση μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα, πάντα σε στενή συνεργασία και συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, αποσκοπώντας στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αηφόρο ανάπτυξη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, η φετινή ώρα της γης, με τη συμβολική ταυτόχρονη συσκότηση σε δημόσια κτίρια, οργανισμούς και επιχειρήσεις σε σπίτια, ας αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα προστασίας αλλά και συλλογικότητας για το κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη μας, μέσα από την δημόσια δέσμευση για την αναχέτηση της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης και των συνοπιών τους. Σας ευχαριστώ θερμά.